Κυπριακό φρέσκο γάλα Χαραλαμπίδης Κρίστης. Εδώ και 70 χρόνια. Το καλύτερό μας. Το γάλα μας. Μπείτε στην εφαρμογή My Milk και απολαύστε δωρεάν φρέσκο γάλα. Μας φορεί το πλάνο. Γιατί... Όχι, απλά... Οκ. Κατάλαβες που θέλω να πω. Όχι. Ακριβώς σε κατάλαβα. Ακριβώς σε κατάλαβα τι ήθελες να πεις. Γιώργο Ερωτοκρήτου. Παναγία μου, τράβηγα τώρα. Λοιπόν, καλά έκαμε. Ο Γιώργο Μαστρίφκο. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Χριστιανά μου. Είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ ξανά και θα μαγειρέψουμε ξανά σήμερα φτιάχνοντας ένα πολύ ωραίο γλυκό. Τέλεια. Την πανακότα, την γνωστή πανακότα με τα Χαραλαμπίδης Κρίστης. Έτσι λοιπόν και σήμερα είναι Πέμπτη στην παρέα μας. Βλέπουμε διάφορα προϊόντα από την γκάμα τους γιατί έχουν πάρα πάρα πολλά προϊόντα. Χαραλαμπίδης Κρίστης λοιπόν μαγειρεύουμε και σήμερα και πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας γιατί η πανακότα είναι από τα πιο ωραία γλυκά, έτσι όντως. Ελαφριά γλυκά. Πάμε λοιπόν να δούμε. Θέλουμε μισό λίτρο κρέμα γάλακτος πλήρη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Θέλουμε 250 γραμμάρια γιαούρτι στραγκάτο light. Είπαμε όλα τα γαλακτοκομικά τα οποία χρησιμοποιούμε στη συνταγή μας είναι Χαραλαμπίδης Κρίστης. Θέλουμε 250 γραμμάρια στραγκάτο φράουλα 0%, 2 φακελάκια βανίλια, 2 φακελάκια σκόνη ζελατίνη, 1,5 φλιντζάνι ζάχαρη άχνη, 2 φλιντζάνια νερό, ένα ζεστό και έναν κρύο. Λίγες φρέσκες φράουλες και για το γαρνίρισμα. Αυτά είναι τα λέγα μας, Χριστιανά μου. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε έτσι λίγο θέση. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, μέσα σε μια μπασίνα, μέσα σε μια κούπα, θα ρίξουμε μέσα την κρέμα μας. Ωραία. Λοιπόν, και θα τη χτυπήσουμε με το μίξερ χειρός μέχρι να φραντέψει. Θέλεις να τη χτυπήσω? Θα σε βάλω άλλη δουλειά. Εντάξει, φάσε με, α. Φάσε με. Λοιπόν, να το αφήσω αυτό εδώ στην άκρη. Λοιπόν. Όπως βλέπετε έχουμε ζεστάνει το ένα φριτζάρι νερό το οποίο θέλουμε έτσι καλά να βράσει. Τώρα θα μου πείτε ως συνήθως τη ζελατίνη την κρυώνουμε σε κρυό νερό και ούτω καθεξής. Ωραία. Ναι, λοιπόν, ναι, να πούμε ότι η πανακότα είναι ζεστή κρέμα. Ναι. Ως συνήθως την κάνουμε στην κατσαρόλα που έχει θερμοκρασία η κρέμα. Ωραία. Ή το γάλα που χρησιμοποιάμε. Εμείς σήμερα θα τη φτιάξουμε με στραγκά το γιαούρτι. Άρα λοιπόν για να αποφύγουμε και οτιδήποτε. Ναι, ακριβώς. Και πολύ πιο νόστιμη, θέλω να σου πω. Απλά για να αποφύγουμε το να κόψει η κρέμα μας. Και το γιαούρτι μαζί, θα κάνουμε τη ζελατίνη ζεστή. Ωραία! Γίνεται. Θα δεις πώς θα γίνει. Πιστέψτε με, είναι πολύ εύκολη η διαδικασία και θα σας αρέσει πραγματικά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, χτυπάμε με το μίξερ χειρός την κρέμα μέχρι να φραντέψει. Η Χριστιανά τώρα μαζί με το σύρμα θα μου διαλύσει τη ζελατίνη στο ζεστό το νερό. Ναι. Κάτι βλέπεις. Αυτό το βουτάκι μου, σαν το ζελέτε, δεν χτυπήσεις, είσαι στο πάνω. Βλέπω ότι, μίλας μου, βλέπεις με από εδώ, ήταν από πάνω το αυτό του μίξερ. Λοιπόν, όταν αφραντέψει η κρέμα μας, θα ρίξουμε μέσα το στραγκάτο γιαούρτι Χαραλαμπίδης Κρίστης φράουλα και το light. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε να διαλυθεί έτσι καλά. Αν είναι εύκολο σου, μπορείς να το φύγεις από το μάτι που καίει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολη η συνταγή. Αυτό που χρειάζεται μόνο είναι περίπου 4 ώρες στο ψυγείο έτσι για να κρυώσει καλά και να πήξει η πανακότα μας, Χριστιανά μου. Βέβαια, δεν έχεις βάλει φύλλο ζελατίνη. Όχι, έχω βάλει σκόνη, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, είναι έτοιμη, Χριστιανά μου. Μπορείς να προσθέσεις το νεράκι το κρύο τώρα. Και να συνεχίσεις ακόμα λίγο το ανακάτεμα. Α, με έβαλες όλα τα δύσκολα δηλαδή. Ναι. Να τα κάνω. Λοιπόν. Ωραία. Θέλω να μου ανοίξεις αυτό το γιαούρτι. Ναι. Λοιπόν, να χαμηλώσω λίγο την ταχύτητα. Το άνοιξα, να στο βάλω τέλεια. Μέσα. Όχι, θα ρίξω πρώτα τη ζάχαρη άχνη. Λοιπόν. Μυρίζει τέλεια το γιαούρτι. Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ νόστιμο το συγκεκριμένο. Σου φάω μια κουταλιά να σου λείψει. Όχι, φάει όσα θέλεις. Ορίστε. Έχουμε μπόλικα εδώ. Σωστό, εντάξει, λοιπόν. Θα ανοίξουμε μετά. Εντάξει, βάλει τη μοσαρίτα, σε κατάλαβα. Το έχουμε μπόλικα εδώ, ήταν ανάγκη να φάεις από το γιαούρτι με να βάλω μέσα. Εντάξει. Παναγία μου, σήμερα λαλείς μου τη Χριστιανό μου. Τι είναι γνωμό, η απάντησα σου, απλά.
Θα τα κάνεις σε ατομικά, σε ποτηράκια. Ναι, εγώ θα τα κάνω σε ποτηράκια. Αν θέλετε, μπορείτε να τα βάλετε σε φόρμα ή σε κάποιο άλλο Pyrex, Pyrex, ό,τι άλλο θέλετε εσείς στο σπίτι. Ωραία. Λοιπόν, έχει αφραντέψει η κρέμα μας και θα σταματήσω με το μίξερ. Θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη άχνη. Γι' αυτόν τον λόγο βάζουμε ζάχαρη άχνη, Χριστιανά μου, γιατί αν την είχαμε ζεστή θα διαλύουν καλύτερα οι κρυστάλλινοι. Ωραία. Λοιπόν, ανακατεύουμε ακόμα λίγο. Έτσι να πάει παντού η ζάχαρη μέσα στην κρέμα. Λοιπόν, σταματάμε. Θα ρίξουμε μέσα το γιαούρτι. Έχει κουταλάκι εδώ. Όλο. Τέλεια, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω και αυτό, Χριστιανά μου. Και θα ξεκινήσω εγώ να χτυπάω με το μίξ. Μυρίζει τέλεια, εντάξει. Λοιπόν, όλο, ε. Ναι, ναι, ναι. Βάζω και το γιαούρτι μας εδώ. Μια χαρά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, δυναμώνουμε λίγο την ταχύτητα, χτυπάμε όλα τα υλικά μαζί, εκτός τη βανίλια η οποία μας έχει μείνει στο τέλος να την εδώ. Ρίχνουμε μέσα, χαμηλώνουμε ταχύτητα και θα ρίξουμε μέσα τώρα την ζελατίνη. Δεν μας πειράζει που είναι λίγο ζεστή. Όχι, γιατί την έχουμε κρυώσει λίγο με το, με το νερό. Ναι. Λοιπόν. Η κουτάλα είναι για αυτόν τον σκοπό. Όχι, είναι για να σερβίρουμε μετά, αλλά θες μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Πάμε, Χριστιανά μου. Λίγο-λίγο ή ναι, 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 λίγο-λίγο, σε παρακαλώ. Ωραία. Έτσι, συνέχισε. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Και στο όλο. Λοιπόν. Ωραία. Όπως, κοίτα λίγο. Πάει αυτό, σβήνω και τα μάτια, δεν τα φιλμένω. Όχι. Λοιπόν. Χαρά. Τέλεια. Σταματάμε το μίξερ. Αυτό ήταν. Κλείνουμε. Λοιπόν, μαζί με μια κουτάλα σούπας. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι να πάει στο ψυγείο. Λοιπόν, φέρτε έξω, Χριστιανά μου. Α, λέω κι εγώ, θα μας έφεραν έτοιμες. Φέρτε την έξω. Λοιπόν, θα ανακατέψετε καλά έτσι για να μην έχει μέσα να σβογιάσει το γιαούρτι και η κρέμα. Ωραία. Κάνω και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Τα οποία τα έχει σερβίρει τέλεια εδώ. Λοιπόν, ζάχαρη, να ξεμαζέψουμε έτσι λίγο εδώ. Ωραία. Ελπίζω να τα φέρω. Θέλω να σε βοηθήσω. Έλα, έλα. Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Λοιπόν, να δες πανακώδες μας εδώ. Τέλειες. Λοιπόν, υπέροχες. Η Χριστιανά, επειδή της αρέσει έτσι να διακοσμά ωραία τα ποτηράκια, να του εδώ σου έχω βάλει φραουλίτσες και μέλι. Λοιπόν, λοιπόν, και να διακοσμήσει το δικό της ποτηράκι. Λοιπόν. Ωραία. Για να βάζω όσο θέλω. Βάζεις όσο θες, μέχρι εγώ έτσι να δείξω λίγο τη διαδικασία που μπορούμε να βάλουμε μέσα στα ποτήρια. Λοιπόν, είπαμε 4 ώρες στο ψυγείο και η πανακότα μας είναι έτοιμη. Είναι ιδανική να τη σερβίρετε έτσι με φράουλες φρέσκες και μέλι, Χριστιανά μου, από πάνω. Γιατί έχει μέσα το γιαούρτι και δεν είναι τέλεια. Εντάξει, τα έχω λερώσει λίγο εδώ, δεν πειράζει. Λοιπόν. Ωραία. Να τα δω. Εύκολη συνταγή μας. Απλά υλικά. Νομίζω για τους παιδικούς μας και για τους μικρούς μας φίλους θα είναι ναι, πολύ ωραίο γλυκό. Γιώργο μου, θα τη δοκιμάσω. Βεβαίως. Δεν θα βάλω φράουλες εγώ από πάνω στη δική μου. Ό,τι θες. Φρέσκες, γιατί. Βασικά δεν τρώω τον ίδιο. Ναι, θέλω τη γνώμη σου. Δοκίμασε. Ναι, θα πάω. Είναι εντελώς διαφορετικές από όλες που έχουμε φτιάξει μέχρι σήμερα. Λοιπόν. Θα σου πω γιατί είμαι πολύ της πανακότας. Δεν μου τώρα ποιο είναι η πανακότα αυτά. Της κρέμας. Της κρέμας είμαι πολύ. Όχι, όχι. Αλήθεια, ωραία. Έβαλες λίγο παραπάνω μέλι, νομίζω. Είναι τέλειο. Όχι, το πιάνω λίγο-λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Γιώργο μου, ειλικρινά. Τούτο, της μελινάς. Άρεσε μου το χρώμα, δεν θέλω εδώ. Okay. Ήταν εκεί. Okay. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή μας. Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε περισσότερες... Ναι, χαίρομαι, χαίρομαι, τέλεια. Μου άρεσε. Λοιπόν, θα πάρω μαζί μου. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι αν θέλουν να δουν περισσότερες συνταγές δικές μου, μπορούν να επισκεφτούν το website μου γιώργοσερωτοκρίτου.com ή στο Facebook γιώργοσερωτοκρίτου Chef de Cuisine. Γιώργο μου, αυτά. Είναι φανταστική. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σου άρεσε. Και είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει και στους τηλεθεατές μας που θα το φτιάξουν στο σπίτι. Και εγώ είμαι σίγουρη γιατί την τρώω και είναι τέλεια. Τέλεια. Αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Χριστιανά μου, να είσαι καλά.